Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Είναι πολύ μεγάλη χαρά που τον έχουμε εδώ μαζί μας σήμερα. Σεβασμιότατε, καλημέρα και σας ευχαριστούμε που ήρθατε μέχρι και, και στο στούντιο. Καλημέρα, εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση να μιλήσω στο σταθμό σας, για τον οποίο ακούω πολλά και καλά. Να είστε καλά. Εξάλλου, να θυμηθούμε ότι εδώ είχατε μιλήσει και την πρώτη φορά, μόλις λίγα λεπτά μετά την εκλογή σας ως νέος Μητροπολίτης Καστοριάς. Ναι, και να κάνω και λίγο χιούμορ, ήταν μεγάλη δόση τότε που πήρατε και μετά από 5 μήνες με ξαναμιλήσαμε. Είχαμε ξαναμιλήσει όταν είχατε πάει και στον Δήμαρχο, αν θυμάστε. Α, ναι. Τότε είναι η τρίτη φορά σήμερα που μιλάμε. Δεν είχα συνδυάσει με ποιον ναι. Δεν σας γνωρίζω. Είναι αυτό που είχατε πει, ότι θέλω να μάθω τους ανθρώπους. Ναι. Και θέλω να ξεκινήσουμε λίγο και από αυτό. Είστε πια στην Καστοριά, πια κοντά στους 5 μήνες. Ναι. Γνωρίσατε λοιπόν τους ανθρώπους ή είναι μια διαδικασία που κάθε μέρα που περνάει θα χρειαστεί και άλλος χρόνος και άλλος χρόνος, γιατί είναι ένας νομός ολόκληρος, θέλετε και το καταλαβαίνουμε αυτό και το βλέπουμε αυτό, θέλετε να γνωρίζετε κάθε μέρα όσους περισσότερους ανθρώπους μπορείτε. Ναι, αυτό προσπαθώ να το κάνω και το θέλω πάρα πολύ. Γενικά τα χαρακτηριστικά έτσι, και το τύπο των ανθρώπων της περιοχής νομίζω το γνωρίζω, άλλωστε και εγώ Μακεδόνας είμαι, αλλά κυρίως θέλω να γνωρίσω προσωπικά το κάθε άνθρωπο και αυτό βέβαια θα πάρει πολύ χρόνο και είναι και δύσκολο. Ζητάω μάλιστα και την κατανόηση των ανθρώπων, γιατί πολλές φορές βλέπω πολλά πρόσωπα, μου λένε τα ονόματα και καμία φορά ξεχνάω και στεναχωριέται κάποιος, α, δεν με θυμήθηκε ο Δεσπότης. Ζητώ λοιπόν την κατανόηση και να τους πω ότι πρέπει να δω κάποιον τουλάχιστον 3 φορές για να το συνδέσω το πρόσωπο με το όνομα. Και κυρίως επειδή τώρα αυτούς τους μήνες που είμαι εδώ βλέπω μάτια, όχι ανθρώπους, όχι πρόσωπα, μόνο μάτια. Είναι και αυτό, μόνο μάτια. Μόνο λόγω της μάσκας. Γι' αυτό και πολλές φορές δυσκολεύομαι πάρα πολύ μετά να τους αναγνωρίσω. Αλλά προσπαθώ. Σε κάθε επίπεδο, σας είχα πει τότε ότι κυρίως θα σας γνωρίσω μέσα από τα εκκλησιαστικά και κοινωνικά γεγονότα. Και αυτό προσπαθώ να κάνω. Πηγαίνω στους ναούς, να πηγαίνω στα χωριά, να δέχουμε κόσμο και πολλές φορές θέλω να πηγαίνω και στα σπίτια των απλών ανθρώπων για να τους γνωρίζω. Αυτό θα πάρει χρόνο, αλλά το θέλω πάρα πολύ και το αισθάνομαι μια πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη, γιατί βλέπω ότι και ο κόσμος έχει πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη τις επαρχίες σε όλων των ηλικιών. Να σας γνωρίσουμε και εμείς καλύτερα όμως. Όπως θέλετε. Πάμε παιδικά χρόνια. Μάλιστα. Γεννηθήκατε πού? Στην Έδεσα της Μακεδονίας και πέρασα μέχρι και... Τη γονή σας? Είναι, η μητέρα μου είναι Εδεσαία από την Έδεσα. Ο πατέρας μου Κεφαλονίτης. Κεφαλονίτης. Ναι. Και εκεί εργαζόταν στα ψυγεία, τα μεγάλα ψυγεία που, για τις εξαγωγές για φρούτων στην Ευρώπη. Και εκεί δούλεψε, εκεί έπιασε δουλειά, γνωρίστηκαν και έμεινε εκεί στην... Έδεσα. Και εκεί γεννηθήκαμε και εκεί μεγαλώσαμε. Άρα πρώτα χρόνια, παιδικά χρόνια στην Έδεσα. Έδεσα, Εδέσης, Πέλης. Μάλιστα. Από την Έδεσα φεύγετε πότε? Δηλαδή μέχρι... Μέχρι τα 18 μου μέχρι χρόνια. Μέχρι τελειώσατε και το σχολείο. Και το λύκειο, ναι. Σε αυτά τα χρόνια τα παιδικά, ναι, ποια η σχέση σας με την Εκκλησία? Εμένα είχατε πάρει ήδη το δρόμο σας? Δηλαδή πότε καταλάβατε, σεβασμιότατε, ότι ο δρόμος μου είναι η Εκκλησία? Εγώ γεννήθηκα μέσα στην Εκκλησία και ο πατέρας μου που ήταν και εργασιομανής και Κεφαλονίτης, ξέρετε, Κεφαλονίτης είναι και, ας το πω έτσι, δημοκράτες, ναι, να το πω, και πολλές φορές και ακραίοι δημοκράτες. Και αυτός όμως με πήγαινε στην Εκκλησία από μικρό παιδί και η μητέρα μου μεγάλωσε μέσα στην Εκκλησία. Βεβαίως, ήταν και οι γονείς σας λοιπόν θρησκευόμενοι άνθρωποι. Ναι, η μητέρα μου έκανε και... μαθήματα στις νέες μητέρες και τα λοιπά. Οπότε ήμουν μέσα στην Εκκλησία. Βεβαίως στο Λύκειο εκεί είχα κάποια, να το πω έτσι, τραντάγματα νεανικά, αλλά με βοήθησε και σε αυτό ο πατέρας μου, διότι ήταν, όπως σας είπα, εργασιομανής, και οπότε εγώ για να αποφεύγω
την καθημερινή εργασία, γιατί πήγαινα στο σχολείο, εργαζόμουν μετά με τον πατέρα μου και τις Κυριακές όμως. Τον είχε πιάσει κάτι, ήθελε να μας εξασφαλίσει το μέλλον. Δεν ξέρω, και κάποια περίοδο ήθελε να δουλεύει συνέχεια. Οπότε εγώ για να ξεφεύγω έτσι λίγο την πίεση αυτή, το πρωί της Κυριακής πριν από τον ιερέα πήγαινα στην εκκλησία και με κράτησε αυτό και τις δύσκολες εποχές, αν το πω δύσκολες πάντως, ήμουνα στην εκκλησία κοντά. Βέβαιως δεν είχα σκοπό να, δεν είχα ποτέ βάλει στο μυαλό μου να ιερωθώ. Από μικρός ήθελα να γίνω δάσκαλος. Δάσκαλος, όχι ιερωμένος. Όχι, από τα 12 μου χρόνια, 11 χρόνια ήθελα να γίνω δάσκαλος. Και αυτό είχα και δεν είχα, σε αυτό δεν είχα ποτέ κάποια αμφιβολία από μέσα μου, δηλαδή το ήθελα, είχα βάλει σκοπό και το ήθελα. Δημιουργήθηκε κάποια αμφιβολία μέσα μου, όχι από μένα, αλλά από, να το πω έτσι, από κάποιον καθηγητή μας, ο οποίος μας έκανε τότε επαγγελματικό προσανατολισμό, αλλά αυτό διορθώθηκε μετά από 1-2 χρόνια. Ναι. Και έρχεται η ώρα να δώσετε τις πανελλήνιες εξετάσεις. Ναι. Επειδή είμαστε και ίδια ηλικία, αν δεν κάνω λάθος, νομίζω, 1965, 66 εγώ. Είστε λίγο μικρότερος. Ναι. Δίναμε τότε με τις δέσμες. Με τις δέσμες, ναι. Πού περάσατε? Στην Παιδαγωγική Ακαδημία. Στην Παιδαγωγική. Ναι. Πήγατε λοιπόν και στην Παιδαγωγική. Ναι. Και μετά? Μετά έγινα, διορίστηκα, σχετικά γρήγορα διορίστηκα, δούλεψα ως διδάσκαλος. Ναι. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Πού πήγατε, πού διδάσκατε? Και στην Σεβαστιανά ως αναπληρωτής της δέσης. Ναι. Αλλά και επειδή φαίνεται είχα τελειώσει την Ακαδημία της Κρήτης, με διόρισαν μετά σε ένα χωριό της Κρήτης. Μονοθέσιο με 6 παιδιά. Στην Κρήτη. Με 6 παιδιά έμεινα εκεί. Δάσκαλος στην Κρήτη. Ναι. Και η εκκλησία έρχεται αμέσως μετά? Όχι, μετά διορίστηκα στην Αθήνα. Εκεί ο πνευματικός μου πατέρας, ο οποίος ήταν ιεροκήρυκας στην Έδεσα, ο Μητροπολίτης, τώρα Μητροπολίτης Ιερόθεος, τότε ήταν στην Έδεσα, πρέπει να πω ότι ήταν Μητροπολίτης ο Άγιος Καλλίνικος. Είναι ο μόνος επίσκοπος της Ελλάδος που αγιοκατατάχθηκε από την απελευθέρωση και μετά. Μάλιστα. Ένας Ρουμελιώτης, αγνός άνθρωπος, και ο πνευματικός του Υιός, ο Μητροπολίτης Ναυπάκου του Ιερόθεους, στην Έδεσα εργαζόταν ως ιεροκήρυκας και εγώ τον γνώρισα από μικρό παιδί και ήμουν κοντά του. Όταν λοιπόν χειροτονήθηκε και πήγε στην Άφακτο, εγώ τον ακολούθησα ως διδάσκαλος. Εκεί στην Άφακτο, στη Μητρόπολη, δεν υπήρχε καμία βοήθεια, δηλαδή δεν υπήρχε γραμματέας, δεν υπήρχαν πολλοί ιερείς και χρειάστηκε να αναλάβω και τη μηχανοργάνωση και τη γραμματεία και έκανα και τον οδηγό του αυτοκινήτου. Ό,τι περνούσε από τα χέρια μου έπαιρνα, δηλαδή μετατέθηκα στην Ναύπακτο και μετά έπαιρνα αποσπάσεις για το γραφείο της Μητροπόλεως και έκανα ό,τι περνούσε από τα χέρια μου, σχεδόν τα πάντα, και να επαναλαμβάνω και τη γραμματεία. Και ο Μητροπόλης Ναύπακτο ήταν ένας πολυγραφότατος που 2-3 έπρεπε να γράφουν, να προσπαθούν να τον βοηθήσουν για να τον προλαβαίνουν. Ήμουν κι εγώ ένας από αυτούς. Με πολύ χαρά το έκανα αυτό. Μ' αρέσει έτσι να βοηθώ, γενικά να βοηθώ. Και με πάρα πολύ χαρά το έκανα αυτό. Στην Άφακτο, μια πόλη περίπου σαν την Καστοριά. Ναι. Όμορφη, μικρή, ιστορική. Με θάλασσα βέβαια. Και εκεί έδωσα όλες τις δυνάμεις μου στο να βοηθάω τον άνθρωπο αυτό, τον οποίο εκτιμούσα και αγαπούσα από μικρό παιδί. Αυτό φάνηκε πραγματικά και στην πορεία και μέχρι τώρα. Το λέτε και νομίζω σας έχω ακούσει πολλές φορές να το λέτε. Φανταστήκατε ποτέ ότι μπορεί να γίνετε και Μητροπολίτης? Όχι, δεν το είχα ποτέ αυτό. Και μάλιστα θυμάμαι χαρακτηριστικά ότι κάπου σε κάποια τάξη είχαμε γράψει μία έκθεση πώς φανταζόμαστε τον εαυτό μας το έτος 2000. Ξέρετε, το έτος 2000 ναι, ήταν εξωπραγματικό. Πραγματικά. Ναι, ναι. Ότι θα είχε αλλάξει ο κόσμος, θα έχουμε πάει στον Άρη, θα κυκλοφορούμε διαστημόπλια. Σε εμάς όταν ήμασταν, γιατί επαναλαμβάνω, είμαστε η ίδια ηλικία, μας έλεγαν θα γίνει Δευτέρα Παρουσία το 2000. Αυτό το έλεγαν μερικοί εφάνταστοι κληρικοί, ίσως. Ναι, ναι. Τώρα, οπότε μας είχαν γράψει πώς φαντάζεσαι τον εαυτό σου. Και πράγματι το σκεφτόμουν. Δεν υπήρχε ποτέ τίποτα από αυτά. Απλώς βοήθησα. Ήθελα κάποια στιγμή να γίνω μοναχός. Και ο Μητροπολίτης με κράτησε εκεί να τον βοηθάω και στη διάρκεια της διακονίας μου προέκυψε η ιεροσύνη. Μάλιστα να σας πω
λίγο έτσι σαν χαριτολογώντας, ότι όταν χειροτονήθηκα διάκονος και μετά από λίγους μήνες πρεσβύτερος, κάποιος μου ευχήθηκε άδε και καλός δεσπότης. Και εγώ νόμιζα ότι με κοροϊδεύει. Ήταν η πρώτη φορά που άκουσα αυτή την ευχή και λέω με κοροϊδεύει αυτός. Να όμως, με το θέλημα του Θεού γίνατε. Μετά ήταν μια πορεία, δηλαδή ήταν μια πορεία 20 χρονών, 21 ετών, που εντάξει, μέσα στην πορεία πολλά πράγματα μαθαίνεις, πολλά οριμάζεις, πολλά καλείσαι να αντιμετωπίσεις και κάποτε κλείθηκα και γι' αυτό. Ναι. Σε μια περιοχή που δεν είχατε ξανάρθει. Όχι. Την Καστοριά την είδατε πρώτη φορά όταν ήρθατε σαν Μητροπολίτης. Είχα έρθει επισκέπτης άλλες δύο φορές. Άλλες δύο φορές. Την πρώτη φορά που είδα την Καστοριά την είδα από το ύψωμα, από τον αφιένα της Κλεισούρας, όταν ως παιδί μαθητής λυκείου με το ποδήλατο έφτασα μέχρι την Κλεισούρα. Με κάποιους φίλους μου πήραμε τα ποδήλατα να πάμε στο Λέχο, στην Κλεισούρα και από εκεί είδα κάτω το Ξεκινώντας από πού? Από την Έδεσα. Από την Έδεσα φτάσατε με το ποδήλατο μέχρι την Κλεισούρα. Ναι, ναι. Βεβαίως για μας η Καστοριά ήταν πέρα από τον κόσμο, πέρα από τον ήλιο. Θυμόμαστε ότι βλέπαμε το χειμώνα να κατεβαίνουν τα λεωφορεία που έγραφαν Καστοριά χιονισμένα. Και λέμε, πού είναι αυτή η Καστοριά που έχει γίνει εξωπραγματική. Και το τρένο που ερχόταν από τη Φλόρινα χιονισμένο και λέγαμε, πού είναι αυτή η Καστοριά. Γι' αυτό σε αυτή την προοπτική πήραμε τα ποδήλατα με τους φίλους μου, στο Λύκειο ήμουν και πήγαμε μέχρι την Κλεισούρα και είδαμε από κάτω το κάμπο της Καστοριάς. Δεν ξέρω, αυτόν ήταν κάποιο σημάδι τελικά. Ήταν η πρώτη επαφή και μετά δύο φορές είχα, συνοδεύοντας το Μητροπολίτη Ναυπάκτο, είχαμε έρθει, τον είχε καλέσει ο Μακαριστός Σεραφείμ να δούμε και να επισκεφτούμε την Καστοριά σε κάποιες ερωταστικές εκδηλώσεις. Μία φορά νομίζω ήταν η συναισθίαση του Φιλοπτώχου και άλλη φορά ήταν όταν είχε έρθει ο Πατριάρχης, αυτά τα δύο. Το θυμάμαι σαν όνειρο δηλαδή. Ναι. Αυτές οι δύο φορές. Φτάνετε λοιπόν στην Καστοριά και από εδώ και πέρα... Να πω και κάτι, να σας διακόψω, ναι. Ότι κάποτε είπα σε κάποια συνέντευξη και άλλος μεν το πήρε με πολύ καλό τρόπο, άλλος λίγο το παρεξήγησε. Είπα δηλαδή ότι στη Καστοριά ήρθα με προξενιό. Ναι. Τι εννοώ αυτό, ότι δεν είχα ποτέ σκεφτεί, γιατί κάποιος μπορεί, γενικά δεν σκεφτόμουν για το μέλλον. Ο Μητροπόλης Ναυπάκτου πρότεινε στον Αρχιεπίσκοπο, ξέρετε, έχω και έναν πρωτοσύγκελο που κατά την άποψή μου είναι ικανός να γίνει Μητροπόλης, να τον έχετε υπόψη. Αλλά εγώ ποτέ δεν μπήκα στο πειρασμό να σκεφτώ, να φανταστώ τον εαυτό μου κάπου. Πολύ περισσότερο στη Καστοριά που είχε νέο Μητροπολίτη και δεν σκεφτόμουν. Η Βόρεια Ελλάδα για μένα κατά κάποιο τρόπο είχε μπει στο περιθώριο. Βοηθούσα κάτω στην Ναύπακτο, στην Νότια Ελλάδα και είχα δοθεί εκεί ψυχήτη και σώματι. Οπότε αυτό δεν ήταν κάτι το οποίο επεδίωξα. Αυτό εννοούσα όταν είπα ότι με προξενιό ήρθα στην Καστοριά. Το πρότειναν οι αρχιερείς και εγώ το δέχτηκα και μέχρι την μέρα της εκλογής μου, 8 Οκτωβρίου του 2021, ενώ η συζήτηση γινόταν όλο αυτό το διάστημα μετά την κοίμηση του Μακαριστού Σεραφείμ, δεν μπήκα στο πειρασμό και το λέω, το επαναλαμβάνω πάλι, το λέω με τα λόγου γνώσης και το επαναλαμβάνω, ότι μέχρι και την ημέρα της εκλογής μου δεν μπήκα στο πειρασμό ούτε να ανοίξω το τυπικό της εκκλησίας να δω τι είναι η Μητρόπολη της Καστοριάς, ούτε άνοιξα χάρτη να δω τι είναι η Καστοριά και ο νομός της. Πρώτη φορά άνοιξα το χάρτη στις 9 μετά τη χειροτονήμιο, 9 με 10. Μια και γυρνάμε λίγο τον χρόνο πίσω σε εκείνες τις μέρες, ήταν όμως το δικό σας όνομα το φαβορί για την... Συγγνώμη για την έκφραση, αλλά αυτή ήταν η έκφραση, αυτή ήταν η πρόβλεψη ίσως να το πούμε έτσι, για την Καστοριά. Ναι. Ήταν το όνομά σας το πιο δυνατό όνομα που ακουγόταν για την Καστοριά. Ναι, δυνατό, εντάξει, το ήθελε και ο και επιλογή του Αρχιεπισκόπου, αν δεν κάνω λάθος. Το ήθελε έτσι. Και ο Αρχιεπίσκοπος και ο Μητροπολίτης, ο οποίος με υποστήριζε, ο Μητροπολίτης Ναυπάκτου, έχει προσφέρει πολλά στην Εκκλησία, δεν έχει ζητήσει ποτέ τίποτα για τον εαυτό του. Έκανε την πρόταση και είπε στους αδελφούς ότι εγώ θεωρώ ότι ο πρωτοσύγκελός μου είναι ικανός για Μητροπολίτη. Αυτό έγινε και μετά γίνονται ζυμώσεις. Πρέπει να ξέρετε ότι αυτά λένε πολλές φορές ότι είναι... Εγώ τα παρακολούθησα και άλλες εκλογές, ότι γίνονται ζυμώσεις και είναι η τάση των Μητροπολιτών με κάποιο τρόπο έτσι αδιόρατο ότι
Δεν είναι τυχαία κάθε εκλογή. Αυτό μπορώ να πω. Κάνουμε μια στάση εδώ για να πάμε στο διαφημιστικό μας και αμέσως μετά θα επιστρέψουμε και νομίζω ότι θα είμαστε αρκετή ώρα μπροστά μας και έχουμε άλλη μία ώρα μπροστά μας για να συζητήσουμε για τα περαιτέρω. Εξάλλου, νομίζω ότι είμαστε εκτός των άλλων και συνάδελφοι πια. Μια από τις δραστηριότητες της δικής σας πια στην Καστοριά είναι και στον ραδιοφωνικό σταθμό. Έχετε δύο εκπομπές, αν δεν κάνω λάθος. Έχω δύο εκπομπές και τις χαίρομαι πολύ. Τον οποίο σταθμό επίσης επαναλειτουργείται με κανονικό δικό σας πρόγραμμα εδώ και ένα μήνα και λίγο παραπάνω. Από τις αρχές Μαρτίου να πω, ναι, επαναλειτουργώ. Είναι κατά κάποιο τρόπο μια αναβάθμιση, να το πούμε. Ακριβώς, ναι. Ακριβώς. Πώς τα βλέπετε τα νέα παιδιά, Σεβασμιότατε? Εγώ συμπάθησα πάρα πολύ τον νέο Μητροπολίτη, να το πω πριν φύγω από το στούντιο. Μπορείς να καθίσεις μαζί μας. Κάθομαι πολύ ενδιαφέρουσες συζητήσεις τώρα στις διαφημίσεις. Λοιπόν, να σας πω τώρα, έκανα μια πρόταση στην θυγατέρα σας, στην Ελένη, ότι να κάνουμε και μια εκπομπή για ακριβώς αυτό, για τα νέα παιδιά και για τις σχέσεις μεταξύ των νέων. Παρατηρήσαμε και όσοι σας βλέπουν και σας παρακολουθούν, ότι ειδικά το πρώτο διάστημα, αλλά και τώρα και πολύ πρόσφατα, έχετε, θα λέγαμε, και την επιθυμία και το πραγματοποιείτε να συναντιέστε με παιδιά στο δημοτικό, όπου βρεθείτε. Με παιδιά, μαθητές και νέους. Αν θυμάστε, αυτό το είχα κάνει και ως πρόταση, ως πρώτη συνάντηση με τους Καστοριανούς, μέσα από τη συνομιλία με τους νέους και τα παιδιά της Καστοριάς. Από εκεί πέρα δεν έκανα καμία άλλη προσπάθεια. Μόνοι τους θέλησαν και τους ευχαριστώ πάρα πολύ τους εκπαιδευτικούς για την ευγένειά τους. Και τους διευθυντές και τους εκπαιδευτικούς με καλέσανε και στα σχολεία τους. Άκουσα για πρώτη φορά, ας πούμε, τα Καστοριανά κάλαντα, ναι, στο δημοτικό σχολείο Κορισσού και έμεινα έκπληκτος. Και μετά μου έδωσαν την έμπνευση, βέβαια. Και κάνατε και τα δικά σας σε μια παραλλαγή. Ναι. Την πρώτη φορά άκουσα λοιπόν τα Καστοριανά κάλαντα στο δημοτικό σχολείο Κορισσού. Στον Εστόριο, πρώτη φορά πήγα, λειτουργήσα. Σε όλα τα μέρη όπου με κάλεσαν, είτε στο σχολείο τους και τους ευχαριστώ πολύ, είτε τώρα όταν γίνεται εκκλησιασμός, και πρέπει να σας πω και το έλεγα πάντοτε και το έλεγα και στους συναδέλφους ιερείς και έλεγα, εμένα οι καλύτεροι εκκλησιασμοί για μένα, οι πιο εμπνευσμένοι, πώς να το πω έτσι, οι πιο κατανοητικοί είναι όταν υπάρχει εκκλησιασμός σχολείου. Μα μου λέγαν, είναι δυνατόν να το λες αυτό? Εκεί γίνεται φασαρία, κουνιούν τα παιδιά, μιλάνε το ένα το άλλο, οι καθηγητές προσπαθούν. Εγώ δεν ξέρω, επειδή ήμουν και εκπαιδευτικός δάσκαλος, κανόνιζα βέβαια και ρύθμιζα και το πρόγραμμα. Έχει να κάνει λοιπόν με αυτό, δηλαδή, έχει να κάνει και με την προηγούμενη σας ιδιότητα. Κοιτάξτε, τώρα σκέφτομαι ότι για να θέλω από μικρός να γίνω δάσκαλος, κάτι είχα μέσα μου. Όπως κάθε ένας, ας πούμε, άλλος θέλει να γίνει από μικρός δημοσιογράφος. Mm-hmm. Άλλος θέλει να γίνει από μικρός να γίνει στρατιωτικός. Κάτι έχει φαίνεται μέσα του που τον χαροποιεί και πράγματι πετυχαίνει σε αυτό εφόσον το αγαπάει. Εγώ λοιπόν το ήθελα αυτό και χαιρόμουν πάρα πολύ τους εκκλησιασμούς. Βέβαια ρύθμιζα έτσι το πρόγραμμα ώστε να μην κουράζουν τα παιδιά στον εκκλησιασμό, ούτε οι καθηγητές ούτε οι εκπαιδευτικοί, αλλά να παίρνουν αυτό που πρέπει να πάρουν. Οπότε δεν ξέρω αν διαβάσετε κάποιο άρθρο που διάβασα Να σας πω, τα διαβάζω όλα. Σας ευχαριστώ. Είστε πολύ. Είστε πολυγραφότατος. Σας ευχαριστώ πολύ. Πιο πολύ θέλω να επικοινωνώ. Άλλα μεγάλα κείμενα βιβλία δεν έχω γράψει, 2-3 δηλαδή. Αλλά έγραφα εκεί ότι στις τελευταίες 11 μέρες, επαναλαμβάνω, χωρίς 12 μέρες, χωρίς εγώ να κάνω κάποια κίνηση, τις 11 τις πέρασα σε σχολεία ή σε εκκλησιασμούς παιδιών. Ναι. Αλλά κυρίως και πέρα από αυτό, επειδή πηγαίνω, επισκέφτομαι και σπίτια και ιερέων και λαϊκών, ανθρώπων, είτε έρχονται και με καλούνε, και επειδή έρχονται και στο γραφείο, έρχονται οι μητέρες με τα παιδιά τους κτλ. Βλέπω ότι υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη στους νέους ανθρώπους, πολύ μεγάλη ανάγκη, και θέλω, προσπαθώ και θέλω να συμπαρασταθώ στο έργο των εκπαιδευτικών και των παιδαγωγών και των οικογενειών. Το θεωρώ ένα από τα πρωταρχικά μου μελήματα. Γι' αυτό και μπορούμε να πούμε ότι από τις πρώτες μέρες ή και τους πρώτους 5 μήνες που είστε εδώ, έχετε εστιάσει πάρα πολύ στο νέο κόσμο και γι' αυτό ξεκινάω την παρουσίαση εδώ με αυτό το κομμάτι, με το νέο κόσμο της Καστοριάς. Που δυστυχώς όταν λίγο μεγαλώσουν, Σεβασμιότατε, φεύγουν. Γιατί το μεγαλύτερο τους πρόβλημα είναι ότι δεν μπορούν να βρουν εργασία και μάλιστα εν ώψη καλοκαιριού
πάρα πολλά παιδιά, εκατοντάδες παιδιά από την Καστοριά θα φύγουν για να πάνε στα νησιά για να δουλέψουν για την σεζόν του καλοκαιριού. Αυτό το έχω μάθει εγώ. Και κλείνουν και καταστήματα, όπως βλέπετε στην Καστοριά, καθημερινά πια, λόγω της ακρίβειας, της ανεργίας, του λιγοστού κόσμου που έχει απομείνει εδώ. Εγώ αυτό που πριν έρθω στο στούντιό σας, άκουσα στο ραδιόφωνο που συζητούσατε με έναν κύριο και λέγατε. Με τον πρόεδρο των καταστημάτων, ναι. Πολύ ωραία. Και πράγματι αυτά τα είχα διαπιστώσει εδώ και πολύ καιρό. Πήγα σε κάποιο χωριό και μπήκα σε έναν καφενείο νεανικό και ήταν τρεις νέοι. Δύο αγόρια και μία κοπέλα. Σε ένα χωριό της επαρχίας μας. Και μπήκα, βέβαια να σας πω ότι το χωριό αυτό ήταν σαν να έβγαινε από τη σκηνή μιας ταινίας. Μεγάλος δρόμος, κεντρικός, ωραία σπίτια. Τα 4 στα 5, τα 3 στα 5 έρημα. Τέλος πάντων, έψαξα, βρήκα, ήταν ένα καφενείο ανοιχτό και μπήκα μέσα. Και ήταν τρεις νέοι. Και οι τρεις θα έφευγαν, αυτό έγινε πριν το χειμώνα. Με τι ασχολείστε, παιδιά, τι έχετε σπουδάσει, τι κάνετε. Και μου είπαν ότι θα έφευγαν, περίμεναν το καλοκαίρι για να πάνε να σεζόν, όπως λένε. Σεζόν. Και μου έκανε φοβερή εντύπωση. Γιατί να φύγουν τώρα αυτά τα παιδιά και να πάνε σεζόν κάτω στα νησιά με χίλιους δύο κινδύνους, διότι δυστυχώς δεν είναι ότι βρίσκουν ό,τι καλύτερο στα νησιά, γιατί πολλές φορές. Εντάξει, στον τουρισμό βασιζόμαστε, αλλά και οι τουρίστες πολλές φορές μας βλέπουν σαν ηθαγενείς και δεν ξέρω και πώς συμπεριφέρονται στα παιδιά αυτά. Οπότε αυτά τα γνωρίζω, όπως γνωρίζω και την ανεργία. Όποτε συναντώ κάποιον πολιτικό και έρχεται και μου λέει τι κάνετε σεβασμιότητα, πώς περνάτε εδώ στην Καστοριά, πώς γνωρίζετε τον κόσμο, και επειδή και αυτοί πληροφορούνται προφανώς από τους συνεργάτες του, πώς θα πάτε με την νεολαία. Το πρώτο που τους λέω. Πολύ καλά. Οι 5 στους 10 που ρωτώ είναι άνεργοι. Οι 5 στους 10 είναι άνεργοι. Βέβαια, ρωτώ και νέους και πιο μεγάλους και οικογενειάρχες. Είναι ο άλλος, χθες είχε 4 παιδιά. Η σύζυγος κάπου προσλήφθηκε τώρα για λίγο. Ο σύζυγος, τώρα είμαι άνεργος. Πώς θα μεγαλώσει την οικογένεια. Είναι φοβερά πράγματα. Πώς θα κάνει αρχικά η οικογένεια. Και αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα, γιατί στην Καστοριά, πέρα από όλα τα υπόλοιπα, έχουμε και το δημογραφικό. Σε πολύ έντονο βαθμό. Παντού στην Ελλάδα υπάρχει, αλλά πολύ σε έντονο βαθμό και στην Καστοριά. Δεν αποφασίζουν τα παιδιά εύκολα να παντρευτούν. Αν ρίξουμε μια ματιά στατιστικά στα σχολεία, τι γίνεται εκεί, θα δούμε τον μειούμενο κάθε χρόνο αριθμό των παιδιών. Που ξεκινάει από τον νηπιαγωγείο και φτάνει μέχρι και το λύκειο. Είναι πραγματικά ένα πολύ πολύ μεγάλο πρόβλημα που δεν ξέρουμε τι λύση μπορούμε να βρούμε και γι' αυτό. Θα έρθει και η απογραφή και κλείνουμε αυτό και θα δούμε ότι μέσα σε 10 χρόνια από την προηγούμενη τα πράγματα εδώ χειροτερεύουν επικίνδυνα. Αυτά που λέτε πράγματι τα έχω διαπιστώσει στο λίγο καιρό που είμαι εδώ. Γενικά βέβαια η εγκατάλειψη δεν είναι μόνο της Καστοριάς, είναι γενικά η εγκατάλειψη της υπαίθρου και της επαρχίας, και πρέπει κάποτε και ίσως πρέπει εδώ οι παράγοντες, το λέω καμία φορά χαριτολογώντας, να στείλουμε μια συγχαρητήρια επιστολή στο κράτος των Αθηνών που καταφέρνει στον 21ο αιώνα να αναπτύσσεται υδροκεφαλικά εις βάρος της πανέμορφης και ιστορικής μας επαρχίας, με τις τόσες παραδόσεις και με τους ζωντανούς κατοίκους. Αυτό είναι, το είδα και στην άφακτο ερήμωνο τα χωριά, αλλά εκεί τα χωριά ήταν ορεινά, ήταν βράχια, ήταν βουνοκορφές. Εδώ λοιπόν, όταν βλέπω την Μακεδονία, το Μακεδονικό κάμπο, και εδώ την περιοχή της Μεσοποταμίας, τα χωριά μέχρι τη Διποταμία, όλα αυτά τα χωριά, την Καστοριά την ίδια, την Κορισό και τα λοιπά, το Τυχιό. Κάπως τα χωριά της Μητροπόλεως μας που ανήκουν στη Φλόρινα, εκεί Αετός και τα λοιπά. Εκεί πραγματικά προβληματιζόμαστε αν τελικά χρειάζεται το ελληνικό κράτος, αν χρειάζεται την επαρχία. Και αυτό είναι θέμα κεντρικού σχεδιασμού. Αυτούς λοιπόν τους ανθρώπους φαντάζομαι ότι τους υποδέχεστε στη Μητρόπολη. Μας τα λέγει και ο προκατοχός σας, ότι οι άνθρωποι έρχονται, ζητούν δουλειά, ζητούν ένα πιάτο φαγητό, ζητούν ίσως για τα παιδιά τους κάτι. Υπάρχει η δυνατότητα, και ποιες είναι οι δυνατότητες σήμερα, όπως γνωρίζετε πια μετά από 5 μήνες εδώ, τι δυνατότητες υπάρχουν και στην Μητρόπολη της Καστοριάς, τι μπορείτε να κάνετε για αυτό το πράγμα. Να κάνω λίγο, να βάλουμε μια τελεία, γιατί ήθελα να πω και κάτι άλλο στο προηγούμενο, διότι είπατε, φέρατε και μια ερώτηση και είπατε, αν λοιπόν υπάρχει ανεργία και υπάρχει, πώς θα αποφασίσει ο άλλος να κάνει οικογένεια. Εγώ νομίζω να το αποφασίσει. Και όταν θα το αποφασίσει,
η ίδια η ανάγκη και να φροντίσει την οικογένειά του, θα του βρει και το δρόμο για τη δουλειά. Εδώ οι άνθρωποι παντρεύονταν μέσα στην κατοχή. Έχετε δίκιο. Μέσα και 5 και 10 παιδιά. Σε καταστάσεις πολύ πιο τραγικές. Νομίζω να μην στερήσουν από τον εαυτό τους αυτό το μυστήριο της αγάπης που είναι ο γάμος. Αυτό να μην παρακαλώ έτσι και τους νέους, γιατί και με αυτούς έρχομαι σε επικοινωνία και βλέπω αυτή τη διστακτικότητα να κάνουν οικογένεια, να δούμε κάπου αλλού που είναι το πρόβλημα σε αυτό. Δεν είναι η ανεργία κατά την άποψή μου τόσο μεγάλο πρόβλημα, είναι και αυτό ένας παράγοντας ανασταλτικός, αλλά να αποφασίσουν να κάνουν οικογένεια, μην στερήσουν τον εαυτό τους από το μυστήριο του γάμου. Εκτός αν κάποιος θέλει να γίνει μονάχος, έχουμε τόσα μοναστήρια. Αλλά ούτε και αυτό το βλέπω να γίνεται. Αλλά να μην το στερήσουν και να πάρουν αυτή την απόφαση. Και υπάρχουν άλλοι λόγοι κοσμοθεωρίας, φιλοσοφίας, τρόπου ζωής που έχουν σκύψει στην πατρίδα μας, οι οποίοι πράγματι αποτρέπουν τα παιδιά από το να κάνουν οικογένεια. Αλλά βάλουμε τώρα να κλείσουμε αυτή την παρένθεση γύρισα από το, και να πω σε αυτό που μου είπατε. Τι μπορεί να κάνει η Μητρόπολη. Καταρχάς, στην αρχή εγώ βρίσκομαι σε πολύ δύσκολη θέση. Κυρίως γιατί η μεγαλύτερη βοήθεια που μπορεί να δώσει κάποιος σε έναν άνθρωπο άνεργο είναι να του βρει δουλειά. Μάλιστα. Η Μητρόπολη δεν είναι εργοδότης. Παρακαλώ βεβαίως όταν έρχεται κάποιος έτσι που έχει κάποια δυνατότητα, τι θέλετε σεβασμιότητα να βοηθήσουμε. Λέω, έχω κάποια ονόματα. Μπορείτε να του βρείτε, να βρείτε κάποια εργασία, κάποια δουλειά. Το πρώτο που κάνω. Δεύτερον, πρέπει να τονίσουμε ότι μπορώ να σας πω τώρα, έχω εδώ και πρόχειρα το έργο που κάνει το Γενικό Φιλόπτωχο Ταμείο, που είναι πάρα πολύ σπουδαίο, είναι επικεφαλής ο πατέρας Ελευθέριος Σιτηλίδης. Πολύ σπουδαίο, να σας πω εδώ αριθμούς κουπονιών που θα μοιραστούν, αριθμούς δεμάτων, αριθμούς καθημερινών. Τώρα, ας πούμε, για το Πάσχα, σεβασμιότατε. Για το Πάσχα, παραδείγματος χάρη, καταρχάς λειτουργεί το Κεντρικό Γενικό Φιλόπτωχο Ταμείο και 45 ενωριακά φιλόπτωχα ταμεία. Για το Πάσχα θα δοθούν 850 δέματα από τη Μητρόπολη και 200 δέματα από την Ένωση Εφοπλιστών, δηλαδή πάνω από 1.000 δέματα. Και 1.000 κουπόνια από τη Μητρόπολη, τα οποία θα δοθούν σε συνανθρώπους μας να πάνε με την αξιοπρέπειά τους να φάνε σε καταστήματα, σε ένα εστιατόριο, το φαγητό του Πάσχα. Και σε αυτό βοηθήσαν διάφοροι χορηγοί, μας έδωσε οι ενορίες καταρχάς συγκεντρώνουν χρήματα, η περιφέρεια, η Μονή Βατοπεδίου μας έδωσε 1.000 κοτόπουλα, έγινε το καραβάνι της αλληλεγγύης από εδώ συναδέλφους και συγκεντρώθηκαν από καταστηματάρχες και το Γενικό Φιλόπτωχο Ταμείο συμπληρώνει ό,τι δεν μπορεί. Και γενικά είχα πει και στον λόγο μου το ενθρονιστήριο ότι είχα διαβάσει για την Καστοριά ότι και όταν ήταν και όταν είχε πλούτο, ήταν σε ανάπτυξη, ο πλούτος αυτός είχε ένα κοινωνικό πρόσημο. Δηλαδή δινόταν, δεν το κρατούσαν. Έτσι είχα διαβάσει, δεν ξέρω αν είναι αλήθεια. Πιστεύω ότι είναι αλήθεια, βλέποντας τους ανθρώπους και γνωρίζοντας, προσπαθούσαν να βοηθήσουν και να έχουν ένα κοινωνικό χαρακτήρα. Ο πλούτος να έχει κοινωνικό χαρακτήρα. Αλλά θέλω να σας πω ότι αυτό δεν είναι βοήθεια. Εγώ προσβλέπω πολύ, καταρχάς το σχεδιασμό της πολιτείας. Είναι πολύ σημαντικός. Τι θα σχεδιάσει η πολιτεία, τι θέλει η πολιτεία τέλος πάντων από αυτή την επαρχία. Πολύ βασικός. Και δεύτερον, επειδή όλα τα δίνουμε στην ιδιωτική πρωτοβουλία, εγώ έχω έναν όρο τον οποίο χρησιμοποιώ, τον ονομάζω χαρισματικός εργοδότης. Μερικοί κάνουν λόγο για επενδυτές, λένε να έρθουν επενδυτές να επενδύσουν. Οι επενδυτές δεν ξέρω τι έχουν στο μυαλό τους. Υπάρχουν όμως άνθρωποι που γνωρίζω, είχαμε ας πούμε στην Άφακτο μια οικογένεια η οποία είχε ένα εργοστάσιο και έδινε θέσεις εργασίας σε 200 εργαζομένους, 200 οικογένειες. Και μετά κάποιο από τα παιδιά της έκανε και ένα ιδιωτικό εκπαιδευτήριο και έδινε άλλες 200-300 θέσεις. Γύρω στα 500 άτομα, 500 οικογένειες δούλευαν και έβγαζαν ψωμί από αυτήν την οικογένεια, η οποία, παρακαλώ, κατά τη διάρκεια της κρίσης δεν έριξε καθόλου τους μισθούς. Ίσα-ίσα τους ανέβασε. Δεν μείωσε τα δώρα Χριστουγέννου και Πάσχα. Και την Κυριακή έκλεινε, την Κυριακή το πρωί έκλεινε τη γραμμή παραγωγής ώστε όποιος ήθελε να πηγαίνει στην εκκλησία. Απόλυτος σεβασμός σε όλους τους εργαζομένους και επειδή είχε το χάρισμα να βρίσκει δουλειές, δεν έχουμε όλοι το χάρισμα, αν μου δώσετε εμένα να διευθύνω ένα εργοστάσιο θα το ρίξω έξω. Αυτοί έχουν το χάρισμα, έχουν δυνατότητες.
αλλά με σεβασμό στον άνθρωπο, και αυτό είναι μια μεγάλη ευεργεσία σήμερα, να υπάρχουν χαρισματικοί εργοδότες και ο κεντρικός σχεδιασμός πολιτείας, και βεβαίως επειδή πάντοτε θα υπάρχουν φτωχοί μεταξύ μας, και η Εκκλησία πρέπει και να βοηθάει και να συμπληρώνει όπου δεν μπορεί να βοηθήσει η πολιτεία και οι άνθρωποι αυτοί. Θα πρέπει να πάμε στο επόμενο διαφημιστικό, γιατί πήγαμε 12 και αμέσως μετά επιστρέφουμε. Είστε εδώ μαζί μας και δεν σας αφήνουμε. Έχετε χαιρετισμούς από το Κωνσταράζη, πρέπει να σας πω. Μας στέλνουν εδώ. Το αγαπημένο μου Κωνσταράζη. Το χάρηκα πολύ. Βρεθήκαμε και στο παλιό Κωνσταράζη και σας άκουσα και με προσοχή στα όσα είπατε. Και βλέπω ότι τα χαιρετίσματα και από άλλα σημεία θα τα πούμε αμέσως μετά το διάλειμμα. Όπου πάτε, βλέπω ότι θέλω να ξαναπάτε. Και είναι βέβαιο ότι θα ξαναπάτε. Η καλή τους καρδιά, ευχαριστώ πολύ. Επειδή μπήκαμε, σεβασμιότατε, σήμερα στην Μεγάλη Εβδομάδα, και επειδή 2 χρόνια ο κόσμος κάποια στιγμή κάναμε Πάσχα, ξέρετε, και το Χριστός Ανέστη το ακούσαμε από το σταθμό της Εκκλησίας. Δεν μπορούσαμε να πάμε στην Εκκλησία. Αλλά τι μου λένε έτσι φίλοι που είναι κοντά στην Εκκλησία, οι ιερείς και τα λοιπά. Ο κόσμος 2 χρόνια που δεν τον άφηνα να πάει στην Εκκλησία, ή τον δυσκόλευα να πάει στην Εκκλησία με όλα τα μέτρα, έχει απομακρυνθεί ασυναίσθητα. Δεν ξέρω τι ακριβώς έχει συμβεί. Χάθηκε κόσμος από το εκκλησίασμα και τις Κυριακές. Θέλω να μου πείτε λίγο την άποψή σας γι' αυτό. Πόσο δηλαδή επηρέασε όλο αυτό που μας έχει βρει τα τελευταία 2 χρόνια και στην κανονική ροή, η ζωή της Εκκλησίας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί επειδή είπατε και στην αρχή ότι είμαστε στη Μεγάλη Εβδομάδα, νομίζω είναι και αυτό ο κατεξοχήν λόγος που μπορούμε να πούμε αυτή τη Μεγάλη Εβδομάδα, διότι η Εκκλησία είναι η Εκκλησία του Χριστού, ο οποίος είναι αρχιερέας, δεν είναι αρχιερέας μη δυνάμενος συμπαθήσετε σε ασθενείες ημών, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος. Δηλαδή, εμείς δεν έχουμε έναν Θεό ο οποίος είναι κάπου μακριά στους ουρανούς και εκεί, αφού μας έφτιαξε, μας έχει αφήσει μόνους, μας έριξε στη τύχη μας. Αλλά είναι ένας Θεός ο οποίος έγινε άνθρωπος και μπορεί να συμπαθήσει τις ασθενείες μας, να μας καταλάβει. Είναι στη θέση μας. Και μάλιστα, επειδή έχει απίστευτη πραότητα και ταπείνωση και αγάπη, γι' αυτό και δέχεται και ανέχεται κάθε, να το πω έτσι, ας μου επιτραπεί έκφραση, παραξενιά μας, κακότητά μας κτλ. Και είχε απέραντη υπομονή. Δεν υπάρχει, για μένα τουλάχιστον, δεν υπάρχει άλλη λύση και άλλη ερμηνεία των προβλημάτων, τα οποία, ξέρετε, τα προβλήματα δεν είναι ο κορονοϊός το πρόβλημα. Το πρόβλημα, όπως ξέρετε, είναι ο φόβος του θανάτου. Γιατί κλείστηκαν 10 εκατομμύρια Έλληνες που είναι συνηθισμένοι έξω, στο έξω, στη βόλτα, στο σουβλάκι, στη θάλασσα? Πώς κλείστηκαν 10 εκατομμύρια Έλληνες μέσα στα σπίτια τους? Από τι, λένε μερικοί, το ένα, το άλλο. Μα είναι ο φόβος του θανάτου που τους έκλεισε μέσα. Φόβος του θανάτου, ναι. Βεβαίως. Άρα λοιπόν το κατεξοχήν θέμα δεν είναι ο κορονοϊός, είναι ο φόβος του θανάτου. Και δεν υπάρχει άλλη ερμηνεία του θανάτου και του φόβου του θανάτου πέρα από την αγάπη του Χριστού και από την Ανάσταση του Χριστού, του Λαζάρου και την κοινή Ανάσταση την οποία αναμένουμε. Δεν υπάρχει άλλη ερμηνεία. Απλώς αν θέλουμε να ερμηνεύσουμε την αδικία, τον θάνατο, τους πολέμους, την πείνα, τις ανεργίες, απλώς κάτι πρέπει να είναι, ας πούμε, να αγανακτήσουμε ή να απελπιστούμε, ή κάποια από αυτά πρέπει να τα αφήσουμε στην άκρη και να μην τα συζητήσουμε. Η μόνη λοιπόν ερμηνεία σε όλα αυτά τα θέματα, και στο φόβο από τον κορονοϊό και στο φόβο της ανεργίας και στους πολέμους, είναι μέσα από την αγάπη και την Ανάσταση του Χριστού. Και αυτό βλέπουμε μέσα στη Μεγάλη Εβδομάδα. Τώρα, επί του ερωτήματος, επί της ουσίας, και αυτή ήταν η ουσία μάλλον, αλλά και επί του ερωτήματός σας, είναι ότι αυτό, αν έχει απομακρυνθεί ο κόσμος ή δεν έχει απομακρυνθεί, θα φανεί νομίζω μετά το τέλος της πανδημίας, γιατί τώρα συνεχίζει να υπάρχει ένας φόβος και υπάρχουν άνθρωποι που αποφεύγουν τις συγκεντρώσεις, γιατί ακόμα φοβούνται, και καλά κάνουν οι άνθρωποι, φοβούνται να μην κολλήσουν και ακόμη και για τη Θεία Κοινωνία έχουν υποθεί τόσα πράγματα, έτσι. Για τη Θεία Κοινωνία έχουν υποθεί πολλά πράγματα, αλλά νομίζω ότι όποιος πιστεύει δεν
αμφισβητεί τη Θεία Κοινωνία. Όποιος την αμφισβητεί δεν πιστεύει, οπότε δεν χρειάζεται και να κοινωνάει. Γι' αυτό το ζήτημα έλεγε πολλά εδώ στην εκπομπή μας ο προκάτοχός σας. Βέβαια. Και... όταν ήταν πολύ πολύ στη συζήτηση, στις αρχές της πανδημίας μάλιστα συγκεκριμένα. Έχει γίνει πάρα πολύ μεγάλος λόγος. Εγώ δεν ήμουν τότε στην Καστοριά και δεν παρακολουθούσα εδώ τα της Καστοριάς, αλλά όπως ξέρετε ήμουν βοηθός, πρωτοσύγκυλος και βοηθός του Μητροπολίτου Ναυπάκτου, ο οποίος το πρώτο μήνα της πανδημίας, της αυστηρής καραντίνας, ήταν ο μόνος εκπρόσωπος της Εκκλησίας της Ελλάδος για το θέμα της πανδημίας. Yeah. Εγώ ήμουν βοηθός του. Εγώ με αυτό εδώ το κινητό τηλεφώνο που βλέπετε, είχα στήσει όλο το στούντιο και είχε κάνει περίπου 100 εμφανίσεις της τηλεοράσης μέσα από αυτό το τηλεφωνάκι και με δύο απλούς φωτισμούς. Και είχα παρακολουθήσει και τις ερωτήσεις των δημοσιογράφων και τις πιέσεις και από το κόσμο, το πιστό κόσμο, και τις αποφάσεις της Συνόδου και γνωρίζω πολύ καλά ότι η αμφισβήτηση της Θείας Κοινωνίας προήλθε δυστυχώς από θεολογικούς κύκλους. Από θεολογικούς κύκλους. Βεβαίως, από θεολογικούς κύκλους, τους οποίους χρησιμοποίησαν μετά και οι πολιτικοί κύκλοι. Και βεβαίως, όταν όπως έλεγε χαρακτηριστικά τότε ο Μητροπολίτης Ναυπάκτου, έχουμε ένα πόλεμο βιολογικό. Και παρακαλώ πολύ, και παρακαλεί η Εκκλησία να μην γίνει εμφύλιος. Διότι όπως ξέρετε, και όταν κάναμε το σπουδαίο και ένδοξο όχι, μετά από αυτή την ένδοξη στη σελίδα μας μπήκε μέσα ο εμφύλιος. Δηλαδή στο πόλεμο πολλές φορές βρίσκουν μερικοί κακόγνωμοι άνθρωποι, κακόβουλοι, να λύσουν τις διαφορές τους. Επειδή καταλύεται ο νόμος σε περίοδο πολέμου, βρίσκουν την ευκαιρία, νομίζουν ότι βρίσκουν την ευκαιρία να λύσουν τις διαφορές τους. Έτσι λοιπόν και νομίζω κάποιες στιγμές σε αυτήν την αντιπαράθεση που υπήρχε τότε, κάτω από την πίεση του φόβου του θανάτου, κάποιοι που είχαν ιδιαίτερες κοσμοθεωρίες και ιδεολογίες νόμισαν ότι βρήκαν την ευκαιρία να λύσουν τις διαφορές τους με την Εκκλησία. Αυτό ήταν πολύ άσχημο. Και προκάλεσαν και σκανδάλισαν τον κόσμο. Αλλά δεν μένουν σε αυτό. Μένουμε ότι... Εντάξει, και μέσα στην Εκκλησία πάντως υπήρχαν φωνές. Φωνές που ήταν εναντίον των εμβολίων, υπέρ των εμβολίων η επίσημη Εκκλησία. Και εκεί έγινε πολύ μεγάλο θέμα και για τις διαφορετικές απόψεις που εξέφραζαν κληρικοί, ακόμη και σε ανώτερο επίπεδο. Νομίζω αυτοί που εκφράστηκαν, η Σύνοδος πήρε εξ αρχής μια σταθερή, είχε σταθερή στάση και την ακολουθήσαμε. Εμείς οι κληρικοί πρέπει να ακολουθούμε τους ανωτέρους μας. Είμαστε ένα στράτευμα. Ναι. Δεν μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Μα το ίδιο κάνουν και οι γιατροί, το ίδιο κάνουν και οι στρατιωτικοί, το ίδιο κάνουν και οι εκπαιδευτικοί. Σήμερα ποια είναι τα μέτρα που ισχύουν για την Εκκλησία? Γιατί με την ευκαιρία να το πούμε, γι' αυτό με αφορμή και ένα μήνυμα εδώ. Ναι. Μας λέει δεν είναι μόνο ο φόβος, αλλά και τα απαγορευτικά μέτρα που συνεχίζουν να ισχύουν για πιστούς και στην Εκκλησία. Ακόμα υπάρχουν και σήμερα. Δεν ξέρω αν μετά την 1η Μαΐου που έχουμε κάποια απελευθέρωση μέτρων, δεν ξέρω αν θα αλλάξει κάτι και στην Εκκλησία. Υπάρχει να είναι στα καθίσματα, είναι ανά δύο καθίσματα να κάθεται όσοι είναι οι εκκλησιαζόμενοι, να φορούν τα προστατευτικά μέσα αναπνοής. Ναι, αυτό που φοράμε στο πρόσωπο. Δεν είναι δυστυχώς... Η μάσκα θα ισχύει αυτή τη στιγμή μέσα στην Εκκλησία? Κοιτάξτε, επειδή υπάρχει πολύ μεγάλη... Ένα μεγάλο μέρος της αντιπαράθεσης γίνεται επί των λέξεων, ναι, όχι επί της ουσίας. Εγώ το ονομάζω προστατευτικό αναπνοής. Λύνονται πολλά θέματα αν το ονομάσουμε έτσι. Παρά μάσκα. Ναι, τη μάσκα τη φοράνε στα καρναβάλια. Ναι. Και το προστατευτικό αναπνοής το φοράνε οι ιατροί και αυτοί που κάνουν εργασίες σε περιβάλλοντα μολυσμένα. Είναι προστατευτικό αναπνοής. Να το πούμε έτσι. Άμα το πούμε έτσι, πολλά πράγματα μπαίνουν στη θέση τους. Αυτό ισχύει λοιπόν και προφύλαξη. Νομίζω ότι θα είναι το τελευταίο γιορτή που θα γιορτάσουμε έτσι με αυτή την πίεση της φοβίας και των φοβιών. Άρα λοιπόν υπάρχει, πιστεύετε ότι ο υπάρχει, κόσμος... Κοιτάξτε, υπάρχει όμως και μια... Όντως μερικοί λένε γιατί να πάμε, ξέρω εγώ, είναι δύσκολο να φοράμε. Και πράγματι το καταλαβαίνω. Εγώ πηγαίνω στα σχολεία και φοράω το προστατευτικό αναπνοής και λέω... Πώς καταφέρνετε εσείς οι καθηγητές να μιλάτε όλη την ώρα του πρωινού στα παιδιά και τα παιδιά με το προστατευτικό αναπνοής? Πώς τα καταφέρνετε? Είναι αποπνικτικό. Και όμως τα καταφέρουν. Άρα λοιπόν και εμείς μπορούμε μία ώρα να φορέσουμε αυτό το προστατευτικό αναπνοής και μάλιστα ο λαός μέσα στον ναό δεν ομιλεί. Οπότε δεν δυσκολεύεται τόσο πολύ όσο θα δυσκολεύονται, ας πούμε, οι μαθητές ή οι καθηγητές ενός σχολείου. Και από την άλλη, βεβαίως, υπάρχουν και άλλοι απόψεις που με παίρνουν τηλέφωνο και μου λένε σεβασμιότατε,
παρακαλούμε πείτε σε αυτή το ναό, γιατί εμείς θέλουμε να πάμε, αλλά επειδή δεν λαμβάνουμε μέτρα, δεν πηγαίνουμε, πηγαίνουμε σε κάποιον άλλον. Πρέπει να υπάρχει μια ευαισθησία, μια κοινωνική πείρα και ένα σεβασμό στους άλλους και λύνονται πολλά θέματα. Δεν χρειάζεται να φτάνουμε στα άκρα και δεν χρειάζεται να γίνεται αντιπαραθέσει για αυτά τα θέματα. Εγώ τα βλέπω πάρα πολύ απλά. Μας το λένε αυτό γιατί θα το εφαρμόσουμε. Και εγώ φοβάμαι τα νοσοκομεία, φοβάμαι τις ενέσεις, φοβάμαι τα φάρμακα. Αλλά όταν πηγαίνω σε ένα νοσοκομείο, κάνω το σταυρό μου και αφήνω με στα χέρια των γιατρών. Δεν γίνεται διαφορετικά. Πώς θα γίνει. Οπότε, για να γυρίσω σε το ερώτημά σας, νομίζω ότι η πίστη των ανθρώπων παραμένει. Η γνώση του είναι Θεόν, φυσικώς εν ημίν εγκατέσπαρτε κατά τον Άγιον Ιωάννη το Δαμασκηνό, δηλαδή υπάρχει μέσα μας η φωνή που λέει υπάρχει Θεός. Δεύτερον, η θέληση του ανθρώπου για ζωή υπάρχει μέσα τους. Όσο και αν μπορούμε να την περιθωριοποιούμε και να την καταπνίγουμε, πρέπει να απαντήσεις στο βασικό ερώτημα. Τι είναι η ζωή, ποιο είναι το νόημα της ζωής και τι είναι ο θάνατος. Αυτά τις απαντήσεις δεν θα τις βρει πουθενά άλλου. Ούτε στο καφενείο, ούτε στην εργασία, ούτε σε διάφορες κοσμοθεωρίες που έχουν κυριαρχήσει. Πρέπει να τις βρει, να βρει στέρες, λογικές και από εμπείρους ανθρώπους τις απαντήσεις σε αυτά τα θέματα και αυτές θα τις βρει στην Εκκλησία. Μπορεί για λίγο να υπάρχουν κάποια προβλήματα, δεν είναι δυνατόν να τα βρει κάπου άλλου αυτές τις απαντήσεις και αυτή την παράκληση τελικά. Την παράκληση και την αγάπη δεν μπορεί να τη βρει πουθενά αλλού. Να περιμένουμε να φύγει αυτή η φοβία και νομίζω ότι τουλάχιστον εδώ στην επαρχία μας βλέπω ότι είναι πολύ ευσεβής ο κόσμος και αγαπάει την Εκκλησία. Και θα ξαναγυρίσει την Εκκλησία. Δεν έχει φύγει. Λένε ξαναγυρισμά, δεν έχει φύγει. Πιστεύετε δηλαδή ότι όπως ήταν πριν 10 χρόνια, όπως ήταν πριν 5 χρόνια, όπως ήταν πριν την πανδημία, είναι και ο κόσμος σήμερα και πάλι? Κοιτάξτε, ότι αλλάζουν οι καταστάσεις. Αλλάζουν οι καταστάσεις. Γενικά. Να σας πω ένα παράδειγμα. Το λέτε κι εσείς. Πηγαίνουμε σε μια επαρχία και τα γεμάτη παιδιά. Ναι, μπαίναμε ναι. σε μια γειτονιά της πόλης και τα γεμάτη παιδιά. Τρέχαν παιδιά δεξιά-αριστερά. Πηγαίναμε σε μια εκκλησία και ήταν γεμάτα τα σκαλάκια εκεί μπροστά στις εικόνες του Χριστού και της Παναγίας, παιδιά. Τώρα υπάρχει υπογεννητικότητα, δεν υπάρχουν παιδιά. Πηγαίνουμε στο ιστορικό κέντρο της Καστοριάς και περπατάμε την οδό Μητροπόλεως. Εγώ την περπάτησα και με το πολύ κρύο και μου πόνισε το κεφάλι, γιατί πήγα σε όλα τα μαγαζιά και έδωσε μια ευλογία στους ανθρώπους τότε που έκανε το πολύ το κρύο και φυσούσε ο βοριάς. Ερημώνει. Είναι η ίδια η Καστοριά, η παλιά Καστοριά, με αυτή που γνωρίσετε εσείς? Με αυτή όχι, που γνώρισα εγώ τώρα. Όχι, όχι. Άρα λοιπόν δεν θα περιμένουμε, παραδείγματος χάρη, στον Μητροπολιτικό Ναό ή σε κάποιους άλλους να είναι ο κόσμος που ήταν παλιά. Αλλά τώρα εγώ βλέπω, με παίρνουν τηλέφωνο, σας ακούσαμε εκείνο, σας ακούσαμε. Και όσοι δεν πηγαίνουν από κάποιο φόβο παρακολουθούν την Εκκλησία. Δεν νομίζω ότι οι μεγάλες αγάπες δεν πέφτουν τόσο εύκολα. Οι μεγάλες αγάπες δεν χάνουν τόσο εύκολα. Λίμωνο αν στις μεγάλες, οι μεγάλες αγάπες κλονίζονταν από τέτοια μικρό πράγματα. Οι μεγάλες αγάπες πάνε στον παράδεισο, λέει και ένα τραγούδι. Η μεγάλη αγάπη υπερνικά το θάνατο. Το θάνατο. Τώρα, να δούμε και τα θέματα που διαχειρίζεστε αυτή την εποχή. Δεν ξέρω αν είναι πρόβλημα το ότι δεν έχουμε πάρα πολλούς ιερείς. Με αφορμή και ένα ερώτημα εδώ από την Λιθιά, όπως μας έρχεται. Θέλουμε έναν παπά. Τι ζητάει λοιπόν ένα χωριό? Έναν παπά. Είναι εύκολο ή δύσκολο να τον βρούμε έναν παπά σεβασμιότατα σήμερα? Κοιτάξτε, να είναι στο χωριό, γιατί... Θα σας πω αμέσως. Είναι μια βάση του χωριού. Το ξέρω, το καταλαβαίνω. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θα σας πω αμέσως. Εγώ στη Μητρόπολη Ναφάκτου ήμουν πρωτοσύγκελος. Που σημαίνει ότι είχα την ευθύνη να βλέπω όλα τα κοινά και να βλέπω πού είναι οι ιερείς και να συμπληρώνω όλα τα κοινά με το καλύτερο δυνατό τρόπο. Και ήξερα όλες τις ανάγκες. Τώρα ήρθα εδώ, είμαι 5 μήνες, δεν γνωρίζω ακόμα όλες τις ενορίες και όλους τους ιερείς. Και έχω αναθέσει αυτό στο Γενικό Αρχιερευνητικό Επίτροπο, τον γνωστό και παλιό ιερέα, τον πατέρα Φώτιο Λεβέντη, και στους κατατόπους αρχιερευνητικούς επιτρόπους. Και τους λέω, σας παρακαλώ πολύ, κάντε ό,τι μπορείτε. Αλλά πρέπει να καταλάβουν, έχουμε πολλά θέματα. Είναι 2-3 ιερείς που έχουν προβλήματα υγείας. Κάθε εβδομάδα μας βγαίνουν 2-3 ιερείς θετικοί στον ιό. Και πρέπει αυτοί να μπουν σε καραντίνα. Οπότε καταλαβαίνετε αμέσως ότι δημιουργείται ένα κενό. Ένα κενό κατευθείαν. Το οποίο δεν το είχαμε υπολογίσει. Τώρα, σήμερα μου είπανε, ο τάδε ιερέας έχει
είναι θετικό σε κορονοϊό, άρα πρέπει να μείνει για μερικές μέρες στη καραντίνα. Και αυτές βγαίνουν συνέχεια. Και κυρίως πόσο μάλλον όταν είναι και μεγάλη εβδομάδα, παραδείγματος. Και να σας πω, επειδή κάποιος μπορεί να πει μήπως κολλάει από την εκκλησία, όχι. Είναι κυρίως, το ξέρετε και εσείς, μπορείτε να το κάνετε και μια διαπίστωση από τους αρμοδίους, ότι κυρίως μέσα από τα σχολεία μετά πηγαίνουν τα παιδιά στις οικογένειες και εκεί γίνεται και διασπορά του ιού. Και έτσι, τέλος πάντων, έχουμε αυτό το θέμα. Αυτό είναι τώρα το πρακτικό θέμα. Βέβαια, η βάση του προβλήματος είναι ότι όταν μια οικογένεια έκανε 5 παιδιά, έδινε και ένα στο στρατό, έδινε και ένα στην εκκλησία. Τώρα είναι 2 παιδιά και τα 2 παιδιά, το ένα είναι στην Αμερική και το άλλο είναι στην Ευρώπη. 2 παιδιά κάνει η οικογένεια, αν κάνει τα 2 παιδιά, και το ένα είναι στην Αμερική και το άλλο είναι στην Ευρώπη. Οπότε πώς θα γίνει να γίνει κάποιος ιερέας και μάλιστα καλός ιερέας για να... Αυτό είναι το ουσιαστικό, είναι το βαθύτερο πρόβλημα. Το πρώτο, επαναλαμβάνω, και επίσης να σας πω και το άλλο. Όταν τα χωριά αυτά είχαν σχολεία, ήταν γεμάτα με παιδιά και τα παιδιά πηγαίναν και στο ιερό. Δεν το λέω τώρα στην Καστοριά που έχω ελλειπή ακόμα γνώση, αλλά το λέω γενικά και από την Άφακτο. Όταν λοιπόν ήταν γεμάτες οι εκκλησίες, από αυτά τα παιδιά αναδεικνύονταν και ιερείς. Αυτό είναι το ουσιαστικό και το βαθύτερο πρόβλημα. Τώρα το πρακτικό πρόβλημα είναι ότι πράγματι έχουμε κάποιους ιερείς οι οποίοι είναι περασμένης ηλικίας. Θέλουν να βοηθήσουν, αλλά δεν μπορούν. Και κάποιες απουσίες λόγω του κορονοϊού, καταλαβαίνετε ότι δημιουργείται ένα πρόβλημα το οποίο προσπαθούν ο Γενικός Αρχιερατικός Επίτροπος με τους κατατόπους επιτρόπους να το λύσουν με το καλύτερο δυνατό τρόπο. Εγώ ήμουν πρωτοσύγκελος, να σας πω, και πήγαινα, έκανα Πάσχα στα πιο μικρά χωριά της επαρχίας μας εκεί στην Αφακτία. Δεν υπήρχε, εκτός από το Μητροπολιτικό Ναό που ήταν ο Μητροπολίτης, δεν υπήρχε ναός που να λειτουργούσαν δύο ιερείς. Όλοι έφευγαν, ένας εδώ, ένας από εκεί. Και νομίζω αυτό θα γίνει και εδώ. Και μην ξεχνάμε βέβαια ότι στους μεγάλους ναούς ένας ιερέας είναι πάρα πολύ δύσκολο να υπηρετήσει μόνος του αυτές τις μέρες, και όμως το κάνουν. Πιστεύετε ότι κάποια στιγμή μπορούμε να φτάσουμε στο νομό μας να έχουμε στο κάθε χωριό και τον παπά του? Ή είναι πάρα πολύ δύσκολο? Να σηκώσει στον ουρανό και τα χέρια και τα και πόδια να το ευχηθώ και μέσα από την καρδιά μου, αλλά να ευχηθώ ότι μαζί με αυτήν την πλήρωση των ιερατικών θέσεων στο νομό θα πληρωθούν και οι θέσεις διδασκάλων, θα ανοίξουν και τα σχολεία και θα δοθεί ζωή. Αυτό θέλουμε. Αυτό θέλουμε. Δεν θέλουμε να πηγαίνει ένας ιερέας και να εξυπηρετεί νεκρά χωριά. Αυτό, θέλουμε ζωντανά χωριά με κόσμο. Ή αυτούς που έρχονται από τις μεγάλες πόλεις. Ζωντανά χωριά με Πάσχα κόσμο. Και το... Σωστά, σωστά. Τώρα, πάμε και σε ένα ακόμη θέμα που νομίζω είναι και πρώτη φορά που θα μιλήσετε γι' αυτό. Αν θέλετε βέβαια να μιλήσετε. Κάποια στιγμή είδαμε να βγαίνουν οι διαθήκες των προκατόχων σας. Βγάλατε την διαθήκη του μακαριστού Γρηγορίου. Βγήκε η διαθήκη του μακαριστού Σεραφείμ. Είχαν γραφτεί και διάφορα πράγματα, ναι, αν άνοιξαν οι διαθήκες, αν δεν άνοιξαν, αν τα πράγματα ήταν όπως έπρεπε να γίνουν. Τι έχει συμβεί με αυτό το θέμα? Γιατί μάλλον έχω την αίσθηση ότι έχει λίγο μπερδευτεί ο κόσμος με όλο αυτό, και παρεπιπτόντως επειδή ουσιαστικά έχει να κάνει και με τον Μητροπολίτη Σιατίστης όλο αυτό και με τον πατέρα Νικόλαο, που επίσης ήταν συνυποψήφιός σας για τις εκλογές, αν όλα αυτά κάπως συνδέονται, πώς είναι η σχέση σας σήμερα και αν μιλήσετε μας λίγο για αυτή την υπόθεση, για να το ξεκαθαρίσουμε, τι έχει συμβεί εδώ πέρα? Το πρώτο που έχω να πω είναι ότι αυτό το θέμα έπρεπε να έχει λυθεί τον Φεβρουάριο του 2021. Το Φεβρουάριο του 2021, πέρσι? Βεβαίως, γιατί υπάρχει κανονισμός της Συνόδου, ο οποίος καθορίζεται πώς ρυθμίζονται τα πράγματα, ναι, τα κινητά πράγματα του Μητροπολίτου, ποια μένουν στη Μητρόπολη, ποια πηγαίνουν σε κληρονόμους, αν υπάρχουν κληρονόμοι. Και αυτές οι διαδικασίες, σύμφωνα με το κανονισμό, έπρεπε να είχαν τελειώσει από τις πρώτες μέρες της τοποτηρητίας. Και εγώ να μην έχω καμία σχέση, όπως δεν έχω, με αυτά τα θέματα. Δυστυχώς αυτό το θέμα δεν έγινε τότε και άνοιξε και αποσφραγίστηκε το δώμα του μακαριστού Σεραφείμ μετά και με πολύ μεγάλη καθυστέρηση μετά που ήρθα εγώ εδώ. Και βεβαίως υπήρχε κάποια προϊστορία που δεν την ήξερα όλη ακριβώς,
και ήταν κάποια δημοσιεύματα, εγώ δεν ασχολήθηκα. Για κάποια αντικείμενα που κάποτε υπήρχαν και μετά δεν υπήρχαν. Λοιπόν, νομίζω ότι πρώτα καταρχάς, δεν ξέρω, δεν δημοσιεύτηκε η Διαθήκη του Σεραφείμ. Από ό,τι ξέρω, στάρθηκαν σε δημοσιογραφικά και στην Αρχιεπισκοπή και τα λοιπά κάποια αποσπάσματα. Εγώ την έχω όλη, αλλά δεν έχει δημοσιευτεί, έχουν δημοσιευτεί κάποια αποσπάσματα. Ναι. Μάλιστα, όχι ολόκληρη. Το θέμα της Διαθήκης του Γρηγορίου δεν έχει καμία σχέση με αυτό. Εγώ τον Γρηγόριο... Είχαν συμπέσει τότε και γι' αυτό έγινε ίσως κάποια σχέση. Καμία σχέση. Γιατί εκείνη τη μέρα που μου λένε θα κάνετε το μνημόσυνο, ένας πνευματικό του παιδί που είναι γραμματέας της Μητροπόλης Πειραιός, ήταν τώρα νομίζω έχει πάει σε κάποια άλλη Μητρόπολη, ο Παναγιώτης Φραγκάκος, δημοσίευσε και αναδημοσίευσε ένα άλλο το πνευματικό του παιδί εδώ στην Καστοριά τη Διαθήκη του. Εγώ δεν την είχα διαβάσει ποτέ και είναι φοβερή Διαθήκη. Δηλαδή αν ποιος τη διαβάσει και έκανα και ένα κήρυγμα εκείνη τη μέρα, λειτουργήσε στον Άγιο, στο Άργος Οριστικό, είναι φοβερή. Είναι, δεν ξέρω, αφήστε όλα τα άλλα που σκέφτεστε και διαβάστε αυτή μόνη, σαν να μην υπάρχει τίποτα άλλο, χωρίς σύγκριση, χωρίς τίποτα, αφήστε τα. Και διαβάστε αυτή καθ' αυτή τη Διαθήκη, δείχνει μια μεγαλειότητα, μου έκανε φοβερή εντύπωση, πνευματική εντύπωση. Οπότε εμείς τη δημοσιεύσαμε το γραφείο τύπου την ημέρα της, της κοιμήσεως του Γρηγορίου. Τώρα, για τα άλλα που με ρωτάτε, νομίζω το θέμα έχει μπει σε έναν καλό δρόμο. Το είχε αναλάβει, όπως είχα κάνει μια δήλωση στο Μητροπολιτικό Συμβούλιο της Μητροπόλεως μας, και νομίζω καλά πάμε και θα είμαστε κοντά στη τελική διευθέτηση του θέματος αυτού. Ποιο είναι το πρόβλημα όμως, για να το καταλάβετε? Υπάρχει κάποιο πρόβλημα που πρέπει να διευθετηθεί, όπως το λέτε? Πρόβλημα δεν νομίζω να υπάρχει. Τουλάχιστον υπήρχε κάποια διαφορετική ερμηνεία ως προς τα αντικείμενα που ανήκαν ή δεν ανήκαν στον Μητροπολίτη Καστορίας στον Σεραφείμ. Και υπήρχε τη διαχείρισή τους, σύμφωνα με τη Διαθήκη, την έχει ο Μητροπολίτης Συσσανίου και Σχιατίστης, ο πατέρας Νικόλαος. Αφήνει διαχειριστές τον πατέρα τον Σεβασμιώτατο Αθανάσιο, τον πατέρα Νικόλο και τον πατέρα Ελευθέριο. Και τον πατέρα Ελευθέριο, μάλιστα. Σιτηλίδη, ο οποίος τον εκτιμούσε βεβαίως και αυτόν πάρα πολύ ο Μακαριστός. Νομίζω πιο σημαντικό θέμα είναι αυτοί οι τρεις να κανονίσουν τις λεπτομέρειες. Τώρα εμάς δεν νομίζω, είναι μερικά θέματα για κάποια λείψαν και τα λοιπά. Νομίζω καλά πάμε και μετά το Πάσχα θα έχει διευθετηθεί πλήρως το θέμα αυτό. Οι σχέσεις σας πάντως είναι καλές αυτή τη στιγμή με... Δεν υπάρχει. Τον Μητροπόλητη Αθανάσιο. Είναι πάρα πολύ καλές. Τον κάλεσα όπως ξέρετε. Ήταν και πολύ πρόσφατα εδώ. Κοιτάξτε, τον κάλεσα και έκανε την πρώτη ομιλία της Κυριακής Ορθοδοξίας, επειδή προέρχεται από την Μητρόπολη Καστορίας. Και να το πω και αυτό, ότι αφού μου δίνετε το βήμα, αν και μου είπατε για τη Μεγάλη Εβδομάδα θα μιλήσουμε βέβαια. Για τη Μεγάλη Εβδομάδα θα μιλήσουμε κλείνοντας την εκπομπή. Όχι. Α, έχετε κι άλλο δηλαδή. Τέλος. Όχι, θα το κλείσουμε, θα το κλείσουμε. Δεν θα σας. Γιατί μιλήσαμε. Είστε ήδη από τις 11. Είναι καλό αυτό, γιατί κανονικά έπρεπε να με δεν μπορώ να σας κάνω υποδείξεις, είστε δημοσιογράφος. Αλλά τώρα τη Μεγάλη Εβδομάδα καλό είναι να μείνουμε για την παράκληση. Αλλά πρέπει να σας το πω, αφού μου δίνετε την ευκαιρία, ότι και οι μεταθέσεις του πατρός Νικολάου και του πατρός Γεωργίου δεν έγιναν για κανέναν άλλο λόγο. Γιατί ακούω διάφορα, δεν τα δίνω σημασία βέβαια, αλλά ακούγονται. Έγινε ότι εγώ δεν έκανα καμία αλλαγή στη Μητρόπολη. Δεν έχω κάνει καμία αλλαγή στη Μητρόπολη. Όσους ιερείς και προσωπικό βρήκα, συνέχισα να τους χρησιμοποιώ όπως ήταν η θέση τους. Είπα τις βασικές αρχές μου και από εκεί πέρα συνεργάζομαι με όλους όσοι έμειναν στην Ιερά Μητρόπολη και όσοι ήταν και είχαν κάποια θέση. Στο θέμα αυτών των δύο κληρικών, θα τους χρησιμοποιούσα και τους χρησιμοποιούσα όπως ακριβώς ήταν η αρμοδιότητά τους. Απλώς εκείνη την εποχή η Μητρόπολη Σιατής, που είναι μικρή Μητρόπολη, είχε μείνει χωρίς πρωτοσύγκυλο και χωρίς οδηγό. Υπήρχε συγγένεια μεταξύ τους, του πατρός Νικολάου με τον Σεβασμιώτατο Αθανάσιο, και συνεργάζονταν τόσα χρόνια και ζήτησαν οι ίδιοι τη μετάθεσή τους. Ο Μητροπολίτης Σιατήσης μου την έστειλε σε μένα με την παράκληση να γίνει αποδεκτή και έγινε αυτή η μετάθεση. Ήταν πολύ λογική και δίκαιο το αίτημα αυτό. Έτσι εγώ το είδα. Και έτσι λοιπόν τίποτα λιγότερο, τίποτα περισσότερο. Περισσότερο, τίποτα λιγότερο, ναι. Τώρα, πάμε και Μεγάλη Εβδομάδα. Είναι η συγκλονιστικότερη εβδομάδα της χρονιάς.
Είναι η μεγαλύτερη γιορτή της Ορθοδοξίας, έτσι. Είναι πάνω από τα Χριστούγεννα. Να σας πω ότι λέω και το λέω πολλές φορές, λέμε μεγάλη εβδομάδα. Πρέπει να έχουμε μία έμπνευση σε αυτή τη ζωή και να είναι όλες οι εβδομάδες μεγάλες, και είναι όλες οι εβδομάδες μεγάλες για τον άνθρωπο. Μας έχει δοθεί ένας περιορισμένος χρόνος ζωής. Ας πούμε μέσα όρο 70, τώρα 80 χρόνια. Μπορούμε να πούμε ότι κάτι από αυτά είναι για πέταμα. Έχουμε 3 εκατομμύρια κύτταρα. Μπορούμε να πούμε ότι κάποια από αυτά θα το πετάξουμε, δεν το χρειαζόμαστε. Είναι δώρο του Θεού η ύπαρξή μας. Είναι ο χρόνος μας. Είναι ο χώρος μας. Είναι η ύπαρξή μας. Λοιπόν, όλες οι στιγμές και όλες οι εβδομάδες είναι μεγάλες. Κυρίως αυτή η μεγάλη, την ονομάζουμε Μεγάλη Εβδομάδα, γιατί ακριβώς, ας πούμε, συμμαζευόμαστε από τις διάφορες δραστηριότητες μας, τις εφήμερες, και δίνουμε πιο πολύ το νου μας σε αυτή τη Μεγάλη Εβδομάδα και θυμόμαστε αυτό που έκανε ο Χριστός. Είναι βέβαια Μεγάλη Εβδομάδα γιατί βασίζεται και είναι αυτό που μας ξεχωρίζει από όλους τους άλλους, από όλες τις άλλες θρησκείες, από όλα τα άλλα, από όλες τις άλλες κοσμοθεωρίες, ότι ο Θεός έγινε άνθρωπος. Ότι ο Θεός έγινε άνθρωπος. Δεν υπάρχει αυτό πουθενά άλλο. Και μέσα εκεί λοιπόν, σε αυτό στηρίζεται και όλη η Μεγάλη Εβδομάδα. Και βλέπουμε τον Θεό αυτό που έγινε άνθρωπο να μπαίνει με πραότητα, με ειρήνη, μέσα στα Ιεροσόλυμα. Να τον υποδέχονται με τα βαϊών και κλάδων. Τον επενούν. Να σε μια εβδομάδα και να το σταυρώνουν, σεβασμιότατε. Το γνώριζε, τον επενούν, δεν παραμένει πράος, γιατί πράωτα σημαίνει όταν σε επενούν να μην επέρεσαι και όταν σε ατιμάζουν να μην απελπίζεσαι ή να μην πικραίνεσαι. Αυτό σημαίνει πραότητα, μια σταθερή, εσωτερική, ήρεμη και γαλήνια κατάσταση. Το βλέπουμε λοιπόν να έρχεται μέσα στα πάθη του κόσμου και να αντιμετωπίζει εκεί σε μία εβδομάδα τα πάντα, ό,τι περιλαμβάνει ο κόσμος μας. Και να ανοίγει τα χέρια του σε σχήμα αγκαλιάς για να αγκαλιάσει αυτό το λαό. Τον αγαπούσε και μας αγαπάει πάρα πολύ. Αν νομίζουμε εμείς ότι αγαπάμε τον κόσμο και προσπαθούμε να τον πλησιάσουμε, τα παιδιά, τους γέροντες, και αν νομίζουμε ότι έχουμε πια μια μικρή αγάπη, αυτή η αγάπη ήταν αμύωτη στον Χριστό προς τους ανθρώπους καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του και παραμένει βεβαίως, είναι η πηγή της αγάπης. Και ενώ άνοιξε τα χέρια του για να αγκαλιάσει τον κόσμο, ο κόσμος έβγαλε τα μαχαίρια, έβγαλε τα καρφιά, ναι, και τον τρύπησε. Ναι. Και συγχρόνως βλέπει τους ανθρώπους οι οποίοι ήταν περιθωριακοί, όπως την πόρνη, όπως τους ανθρώπους που τον πλησίασαν, και τους δείχνει αγάπη. Οι άλλοι αγαπημένοι του να τον εγκαταλείπουν ή να το προδίδουν. Να υπάρχει το φοβερό, αυτό το πιο φοβερό που δίνω, το είχα εγώ τουλάχιστον προσωπικά, το είχα αναφέρει και στον εθνονιστήριο λόγο μου, τη συκοφαντία. Η συκοφαντία είναι τεράστιο κοινωνικό πρόβλημα. Έχω την εντύπωση ότι όσοι ασχολούνται με τα ποινικά δίκαια και τα λοιπά πρέπει να αναβαθμίσουν λίγο το έγκλημα της συκοφαντίας και να μην τον υποβαθμίσουν, να το αναβαθμίσουν, γιατί η συκοφαντία σκοτώνει ψυχικά ανθρώπους. Λοιπόν, να συκοφαντείτε σε σημείο που είχαν αποφασίσει να τον σκοτώσουν και μετά έψαχναν να βρουν αιτιολογία. Αυτό λίγο να το αναλύσουμε. Είναι πολύ φοβερό γιατί από την αρχαία μας ακόμα ελληνική παράδοση ξέρουμε ότι ο άνθρωπος έχει το λογικό, το οποίο υπόκειται σε κάποιο νόμο, τον οποίο προσπαθούσαν να βάλουν οι φιλόσοφοι, οι νομοθέτες, και μετά έρχεται το λογικό του ανθρώπου να κατευθύνει το θυμικό και το επιθυμητικό, το οποίο αν το αφήσει χωρίς λογικό είναι ένα θηρίο. Και έρχεται το λογικό και να διευθύνει το επιθυμητικό και θυμικό του ανθρώπου. Όταν όμως υπάρχουν επιθυμίες ισχυρές στον άνθρωπο και υπάρχει θυμός ισχυρός στον άνθρωπο που νικά τη λογική και τον νόμο, τότε σέρνει ως δούλη τη λογική να δικαιολογήσει τις θηριωδίες. Και αυτό είναι ό,τι χειρότερο υπάρχει πάνω στο πλανήτη Γη. Το βλέπουμε στο τελευταίο πόλεμο. Καλείται η φωτισμένη, η καλλιεργημένη, η μηχανιστική ορθολογιστική παιδεία του καιρού μας να δικαιολογήσει σφαγές και βομβαρδισμούς αμάχων. Έτσι έγινε και με τον Χριστό. Ναι, θα το σκοτώσουμε για να βρούμε μετά τη δικαιολογία. Δούλος
Η λογική του ανθρώπου στα πάθη των ανθρώπων. Και αυτά τα δέχτηκε όλα. Και όπως έλεγε και το είπα πρόσφατα σε ένα σχολείο, στον Ιστόριο που πήγα, στα παιδιά του Λυκείου, του Γυμνασίου και του Δημοτικού, ότι είχε πάει ένας Έλληνας Ιεραπόστολος στην Αφρική και δίδασκε την πίστη. Και του λένε, γιατί να πιστεύουμε στο Θεό? Λέει, γιατί ό,τι βλέπουμε κατασκευασμένο, κάποιος το έφτιαξε. Όταν λοιπόν βλέπετε εσείς και βλέπουμε τον κόσμο, κάποιος τον έφτιαξε. Αυτός είναι ο Θεός. Και του λένε, γιατί να πιστεύουμε στο δικό σου το Θεό, τον Χριστό, και να μην πιστεύουμε σε κάποιον άλλον Θεό? Τόσοι Θεοί έρχονται, μας προτείνουν τόσους πολλούς Θεούς. Και είπε αυτός ο Ιεραπόστολος, γιατί ο δικός μου Θεός, ο Χριστός, μίλησε και δίδαξε την αγάπη, αλλά και πάνω στο Σταυρό δίδαξε εμπράκτος την αγάπη, συγχωρώντας και αγαπώντας, όχι απλώς συγχωρώντας, ανεχόμενος, αγαπώντας τους σταυρωτές του. Αυτό είναι λοιπόν το μεγαλείο της Μεγάλης Εβδομάδος, που υπερβαίνει τα πάθη των ανθρώπων. Είναι ένας ειρηνοποιός άρχοντας που εισέρχεται μέσα στον κόσμο, δεν μας παρεξηγεί, δεν μας εχθρεύεται, δεν μας φτιάχνει ένα φάκελο, ποινικό φάκελο, δεν αγανακτεί, δεν μας αποστρέφεται, αλλά μας αγαπάει. Και νομίζω μέσα στη Μεγάλη Εβδομάδα μπορούμε να βρούμε τις απαντήσεις στα μεγάλα ερωτήματα που στη καθημερινή μας ζωή τα αποθούμε. Και τα μεγάλα ερωτήματα είναι, ποιος έπλασε τον κόσμο, γιατί έπλασε τον κόσμο, ποιο είναι το νόημα της ζωής του ανθρώπου και τι είναι ο άνθρωπος και πριν τη γέννησή του, αλλά κυρίως μετά το θάνατό του. Αυτά είναι βασικά ερωτήματα τα οποία στην καθημερινή μας ζωή τα αποθούμε. Γι' αυτό έρχεται και η Μεγάλη Εβδομάδα να μας τα θυμίσει και να μας δώσει δύναμη και να μας στρέψει προς αυτή την πηγή της αγάπης, της ειρήνης και της σοφίας. Κλείνοντας, έχετε πάρα πολλά μηνύματα που σας λένε καλημέρα από διάφορα χωριά και εδώ μας έρχεται το τελευταίο από Πεντάβρυσο και είμαστε πολύ χαρούμενοι που μας επισκεφθήκε ο Μητροπολίτης και τον περιμένουμε ξανά. Τέτοια μηνύματα ήρθαν από όπου έχετε πάει. Να σας πω, αυτά τα χωριά όπως η Πεντάβρυσο και άλλα χωριά, όπως και θες, δεν ξέρω, μου κλέβουν την καρδιά. Όπου έχω πάει με έχουν κλέψει την καρδιά. Οπότε δεν μπορώ να παρά να θέλω να ξαναπάω. Και θα ξαναπάτε. Δεν θα μας φτάσει ο χρόνος αν καθίσω να τα ρυθμίσω και να ρυθμίσω και τι συζητήσαμε και τι είπαν και τι μου έκανε εντύπωση από το κάθε χωριό. Από το κάθε χωριό. Ίσως να το κάνω γραπτό σε κάποιον, να μου δώσετε μια έμπνευση τώρα. Όχι, να το ξανακάνουμε σε μια επόμενη μας συνάντηση. Αν με θέλετε. Ρωτάνε όμως και άλλα πράγματα διαδικαστικά εδώ ο κόσμος. Ρωτάνε αν θα αλλάξει το σύστημα όπως μας λένε εδώ με τους γάμους και τις βαφτίσεις. Αν θα επιτρέψει να γίνονται μαζί. Βλέπετε τι ρωτάει ο κόσμος. Ρωτάει πολλά πράγματα. Το πρώτο, επαναλαμβάνω, νομίζω, γι' αυτό μου είπατε θα τελειώσουμε και με τη Μεγάλη Εβδομάδα. Ναι. Παρακαλώ, να μην αποθούμε αυτά τα μεγάλα ερωτήματα. Πολύ σήμερα ο κόσμος μας δίνει μεγάλη σημασία και λέει, δίνει σημασία στη λογική. Ότι τα θέματα λύνονται με την επιστήμη, με τη λογική, με τον ορθολογισμό. Εμείς αγαπούμε, όχι, σεβόμαστε απόλυτα τη λογική και την επιστήμη. Αλλά η λογική έχει βάσεις. Η λογική δεν ερμηνεύει όλο τον κόσμο. Ξεκινά από μία βάση. Αυτή η βάση στην λογική λέγεται αξίωμα. Το οποίο το δέχεται ο άνθρωπος και από εκεί και πέρα στιχτίζει την αλήθειά του και την κοσμοθεωρία του. Τελευταία, και αυτό είναι ένας ορισμός, αν μου επιτρέπετε, της απελπισίας. Η αλήθεια δεν υπάρχει για τις νέες κοσμοθεωρίες. Η αλήθεια έχει γίνει μία συμβασιοποίηση για την αλήθεια. Κάθε κοσμοθεωρία και ιδεολογία λέει, η αλήθεια δεν υπάρχει, δεν υπάρχει κάτι σταθερό και αμετάβλητο. Πρέπει να κάνουμε μια σύμβαση του τι είναι αλήθεια. Ελάτε λοιπόν να συμφωνήσουμε ποια είναι η αλήθεια. Αυτός είναι ο ορισμός της απελπισίας. Και νομίζω λοιπόν ότι οι άνθρωποι πρέπει να αυτά τα μεγάλα ερωτήματα να μην τα αποθούν από την ζωή τους. Γιατί λογική που δεν ερμηνεύει και δεν κάθεται να ασχοληθεί με τα μεγάλα ερωτήματα, να πει λογικά, ποιος έφτιαξε τον κόσμο. Να πει λογικά, τι συμβαίνει μετά το θάνατο. Να δώσει εύλογες απαντήσεις, όχι εύλογες, εμπειρικές, εμπεριστατωμένες με επιχειρήματα. Αν δεν το κάνει αυτό και λέει δεν ασχολούμαι με αυτό, τότε δεν μπορεί να έχει την πρώτο καθεδρία στην ανθρώπινη κοινωνία. Τότε απλώς
υποβαθμίζεται σε μια μηχανιστική λογική. Και δεν μπορεί να είναι ο άνθρωπος δούλος της μηχανιστικής λογικής. Η μηχανιστική λογική θα σας φτιάξει αυτά τα περίφημα κομπιούτερ που έχετε μπροστά σας και που έχουμε μπροστά μας. Θα μας φτιάξει ένα κινητό, θα μας φτιάξει ένα διαστημόπλιο. Δεν θα μας πει και δεν θα μπει μέσα στην καρδιά μας να πει τι είναι ο άνθρωπος. Είναι μηχανιστική, είναι δούλη, είναι υπηρέτρια και δεν μπορεί να ζητά τι πρωτοκαθεδρία στην ανθρώπινη κοινωνία εφόσον ενσυνειδήτως δεν ασχολείται με αυτά τα μεγάλα ερωτήματα ή δίνει απαντήσεις για τις οποίες, ας μου επιτραπεί η έκφραση, γελάει και το μικρό παιδί. Συμφασμένοι, ήταν πολύ μεγάλη χαρά μου που ήσασταν εδώ σήμερα. Θα το επαναλάβουμε. Αλλά να πούμε ότι και για τους φίλους μας που το ρωτάνε, δύο εκπομπές έχετε στο νέο εκκλησιαστικό ραδιόφωνο. Να μας πείτε και πότε σας ακούμε στο εκκλησιαστικό ραδιόφωνο. Επειδή ξέρω ότι η δική σας εκπομπή έχει τη μεγάλη ακροματικότητα, είστε μεγάλο μέτοχος στις ακοές των Καστοριανών. Έχετε πολλές μετοχές στις ακοές των Καστοριανών και προφανώς και στην καρδιά τους. Να σας πω ότι η δική μου ταπεινή εκπομπή, η πρώτη, λέγεται Ποιμενικός Αυλός. Ωραία. Είναι από το Απολυτίκιο του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου και γίνεται κάθε Κυριακή στις 12 η ώρα το μεσημέρι και στην πραγματικότητα είναι μία διήγηση μου προς αυτούς που αισθάνομαι ως παιδιά μου και αδέλφια μου. Μία διήγηση με θεολογικές ερμηνείες και σχόλια της εβδομάδας που πέρασα. Και θα ήθελα να μου επιτρέψετε λίγο να ευχαριστήσω και από το βήμα αυτό το μουσικό σχολείο, την κυρία διευθύντρια κυρία Βαρβάρα Μπελερή και τον κύριο Κωνσταντίνο Ταμβάκη, τον καθηγητή, οι οποίοι μου δώρισαν συνθέσεις τους, ενορχιστρώσεις, με το σήμα της εκπομπής. Και όποιος το ακούει, μάλιστα, τους λέω, σας παρακαλώ, μην νομίζετε ότι είναι από την ορχήστρα της Βιέννης. Είναι ενορχίστρωση και σύνθεση αυτού του καθηγητή, του κύριου Κωνσταντίνου Ταμβάκη. Είναι μια προσφορά του μουσικού σχολείου προς εμέ, που πήγα δύο φορές, και λειτουργήσα μάλλον και μια φορά πήγα και μου έκλεψαν και τα παιδιά αυτά την καρδιά μου. Και δεν είναι μουσική της ορχήστρας της Βιέννης, είναι του μουσικού σχολείου Καστοριάς. Καστοριάς, μάλιστα. Θαυμάσια, τους ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου. Είναι το σήμα του Ποιμενικού Αυλού, επαναλαμβάνω, τη εκπομπή που έχω 12 η ώρα το μεσημέρι. Και έχω και μια άλλη εκπομπή 9 η ώρα το βράδυ, τη Τετάρτη, Μεσοπέλαγα ήθελα να την ονομάσω, αλλά τελικά επειδή στις επαφές μου με τους νέους και τα παιδιά, είτε γραπτή με τα μηνύματα, είτε προφορική μου λένε, Πάτερ, να σας ρωτήσω κάτι. Έβαλα ως εκπομπή, ως τίτλο, Πάτερ, να ρωτήσω κάτι. Αυτό είναι ο τίτλος της δεύτερης μου εκπομπής, στην οποία απαντάω σε ερωτήματα των χριστιανών. Και οπότε και αυτά τα ερωτήματα, για να μην σας πονοκεφαλιάζουν εσάς, μπορούν να τα κάνουν και σε μένα, και σε εκείνη την εκπομπή. Και σε εσάς την εκπομπή της Τετάρτης, 9 η ώρα το βράδυ. Γιατί θέλω να συνδιαλέγομαι και να συνομιλώ με τον λαό γενικά, και τους ενωρίτες και τους πιστούς χριστιανούς και όλο το λαό. Γι' αυτό και ένα τελευταίο κείμενο το οποίο έγραψα, μου βγήκε αβίαστα ο τίτλος, θέλω να σας ακούσω και να σας μιλήσω. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν εδώ μαζί μας για περίπου 2 ώρες τελικά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχόμαστε πραγματικά όλος ο κόσμος να ζήσει το Πάσχα όπως πρέπει να το ζήσει το Πάσχα, να το νιώσει το Πάσχα και να φτάσουμε μετά την Ανάσταση να προχωρήσουμε με μεγαλύτερη αισιοδοξία τη ζωή μας για το καλοκαίρι που έρχεται, για το φθινόπωρο, για το χειμώνα. Αυτή είναι η ζωή. Μια χειμώνας, μια καλοκαίρι. Και αυτός είναι και ο σκοπός των ακολουθιών της Μεγάλης Εβδομάδας. Σας ευχαριστώ πολύ για την ευγένειά σας και για τη φιλοξενία σας. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε και εμείς πάρα πολύ που ήρθατε ως το στούντιο μαζί μας. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε. Αντένες 936. Centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.